Όπως αναφέρει και ο τίτλος του επεισοδίου, σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πολύ γρήγορα και θα δούμε πόσο εύκολο είναι να φτιάξουμε ένα application σαν το Rotary Knife. Πάμε λίγο να εξηγήσουμε τη διαδικασία. Ουσιαστικά εδώ έχουμε δύο άξονες που περιστρέφονται για να πιέσουν αυτό το μέταλλο να πάει προς τα μέσα. Στη συνέχεια εδώ έχουμε έναν άξονα ο οποίος περιστρέφεται και σε αυτό εδώ το σημείο έχει ένα μαχαίρι. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι αυτά εδώ πιέζουν και κάποια στιγμή όπως γυρνάει αυτό εδώ το μαχαίρι θα αρχίσει να, σε αυτό εδώ το σημείο βασικά θα αρχίσει να έχει επαφή το μαχαίρι με το μέταλλο. Οπότε σε αυτό εδώ το σημείο εμείς θέλουμε να προχωράει αυτός ο άξονας ταυτόχρονα με αυτή τη γραμμική κίνηση που κάνει εδώ το μέταλλο ώστε να το κόψει. Και εδώ που θα σταματήσει η επαφή να το έχει κόψει ακριβώς, δηλαδή μία ευθεία γραμμή, χωρίς να το έχει τραυματίσει, να το έχει γρατζουνίσει, τέλος πάντων ό,τι μπορεί να το κάνει. Οπότε, εδώ έχουμε μία στην αρχή κίνηση η οποία έχει να κάνει με το μαχαίρι, το οποίο πρέπει να τρέξει γρήγορα να προλάβει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εδώ με βάση το light barrier που μας λέει πότε ουσιαστικά θα κόψουμε κάτι, γιατί πρέπει να κόβουμε ουσιαστικά τα αντικείμενα σε ίσα διαστήματα και πότε θα έχει ακανόνιστη κίνηση, δηλαδή ασύγχρονη κίνηση σε σχέση με τα δύο feeding axis που ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς ασύγχρονη αλλά είναι συγχρονισμένη με μια διαφορετική σχέση. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε ως εξής. Εάν πάμε στα technology objects μπορούμε να βάλουμε cam. Εγώ έχω φτιάξει δύο για το παράδειγμα. Όμως να δούμε πώς ακριβώς την προσθέτουμε και στη συνέχεια να το τρέξουμε και να δούμε πώς συμπεριφέρεται το σύστημά μας. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε και να βάλουμε to cam, οπότε πατάμε OK και μπαίνει εδώ πέρα, μας βγάζει ένα περιβάλλον το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε τη συμπεριφορά του συστήματός μας. Μπορούμε να το μοντελοποιήσουμε και να βγάλουμε την εξίσωσή του ή να πούμε ότι ξέρεις τι... Ο slave άξονας, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το μαχαίρι, με βάση θα ακολουθεί τον master άξονα, αλλά σε μια τέτοια καμπύλη. Οπότε, ας πάρουμε το έτοιμο παράδειγμα που έχω εδώ πέρα. Οπότε, βγάζω εδώ την cam τη συγκεκριμένη. Έχουμε δύο παραδείγματα. Αν πάμε να δούμε την πρώτη cam, έχουμε αυτό εδώ το configuration, δηλαδή πρέπει να περάσω από αυτά εδώ τα σημεία. Όμως, βλέπουμε ότι το position θα είναι γύρω από αυτά εδώ τα σημεία, δεν θα περάσει δηλαδή όπως κανονικά, το position specification, δηλαδή αυτό που θέλουμε εμείς εδώ πέρα να πάει έτσι, το κάνουμε λίγο πιο ομαλά. Ο λόγος που το κάνουμε πιο ομαλά είναι για να μην επιβαρύνουμε το σύστημά μας εάν μας παίρνει. Μπορούμε να βάλουμε καταρχάς τα σημεία ακριβώς από εδώ πέρα, όμως αυτό που θέλω να δούμε σε αυτή τη φάση είναι το εξής. Εάν πάμε στα properties, καταρχάς μπορούμε να ορίσουμε από πού θα ξεκινάει και πού θα τελειώνει. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς που έχουμε τώρα περιστροφή, ξεκινάμε από το 0 και τελειώνουμε στις 360 μοίρες. Εδώ πέρα τα αφήνουμε όπως είναι, acceleration και no specified, και πάμε στο system interpolation. Εδώ, αν έχουμε επιλεγμένο το interpolation with qubit splines, άμα το αλλάξουμε και το κάνουμε linear interpolation, θα δούμε ότι θα περάσει ακριβώς από αυτά τα σημεία, αλλά θα έχουμε μία πιο απότομη συμπεριφορά του συστήματος. Ουσιαστικά εδώ την συμπεριφορά του συστήματος την εξομαλύνουμε. Ενώ στη CAM2 που είναι η linear, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε αυτό εδώ το πράγμα, τη συμπεριφορά του συστήματος, εάν δούμε εδώ, στο system interpolation, το έχουμε linear interpolation. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό εδώ το γράφημα στο slave, πρέπει να πάμε στα program blocks, στο slave axis, και το μόνο που έχω αλλάξει ουσιαστικά από τα προγράμματα είναι το εξής. Στο πρώτο network έχω βάλει απλά το interpolated cam, συγγνώμη, στο οποίο έχω ορίσει ποια κάμα θέλω να τρέξει. Σε αυτή τη φάση θα τρέξουμε πρώτα αυτήν εδώ την cam 1 που έχουμε φτιάξει. Και το άλλο που έχω προσθέσει ουσιαστικά, βλέπουμε ότι όλα τα άλλα είναι, ακριβώς το ίδιο. Έχουμε προσθέσει το block MC coming. Και έχουμε ορίσει εδώ απλά ποιος είναι ο master άξονας, ποιος είναι ο slave άξονας και το cam. Και πότε θα εκτελείται. Ουσιαστικά εδώ θα εκτελείται. Θα ξεκινήσει δηλαδή η διαδικασία με το διακοπτάκι το 1,6. Τώρα,
Πάμε πίσω στο MC Coming. Εδώ πέρα τώρα αυτό που θα κάνω είναι να κατεβάσω το πρόγραμμα και να δούμε τη συμπεριφορά του συστήματος. Οπότε πηγαίνουμε download και αφού κατεβάσουμε το πρόγραμμα πηγαίνουμε go online και εδώ έχουμε τα ματάκια τα πατάμε για να παρακολουθήσουμε και πάμε λίγο να δούμε τώρα το σύστημά μας. Οπότε πολύ γρήγορα θα δώσω τροφοδοσία στο πρώτο άξονα, θα κάνω και ένα reset, θα δώσω τροφοδοσία στο δεύτερο άξονα, θα κάνω και ένα reset. Στη συνέχεια θα ξεκινήσω να περιστρέφω τον άξονα με μία ταχύτητα και εδώ θα δώσω home και θα ενεργοποιήσω την cam. Οπότε βλέπουμε τώρα, να το δούμε και λίγο καλύτερα, βλέπουμε εδώ τώρα ότι με βάση την cam 1 δεν βλέπουμε ακριβώς την ίδια κίνηση στο master και στο slave, αλλά βλέπουμε μία διαφορετική κίνηση με βάση το διάγραμμα που φτιάξαμε. Εάν εγώ τώρα αυξήσω κι άλλο την ταχύτητα του ποτεσιομέτρου, βλέπουμε ότι κάνει και ένα περίεργο θόρυβο το δεύτερος άξονας και δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά ταλαντώνεται και λίγο, κουνιέται λίγο δηλαδή. Οπότε αυτή είναι η φιλοσοφία της CAM. Πάμε τώρα να περάσουμε στο σύστημά μας την CAM 2. Οπότε πάω Go Offline και το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω την CAM 2 και να τη σύρω σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε να αλλάξω στο Interpolated CAM το CAM, ωραία, και στο διάγραμμα, στο block MC Coming να βάλω την CAM 2. Τώρα, ξανακάνω download το πρόγραμμα. Αφού τελειώσω το download, έρχομαι Go Online πάλι, πηγαίνω εδώ στα ματάκια και πάμε τώρα να δούμε τη συμπεριφορά της CAM, η οποία είναι linear, δηλαδή περιμένουμε να έχει πιο απότομες διακυμάνσεις. Βλέπουμε εδώ τώρα το σύστημά μας σε μια αργή ταχύτητα που έβαλα. Βλέπουμε ότι από το ένα σημείο ξαφνικά πολύ γρήγορα πάει στο επόμενο σημείο, γιατί πάει τώρα linear cam. Εάν αυξήσω λίγο το ποτεσιόμετρο, να δούμε τη συμπεριφορά και λίγο πιο γρήγορα, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα πιο δυνατό ήχο όσο αναφορά την ταλάντωση που κάνει ο slave άξονας. Και είναι λογικό γιατί εδώ πιέζουμε, καταπονούμε μάλλον περισσότερο τα μηχανικά μέρη με αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Βλέπουμε πόσο εύκολο είναι πλέον με τα καινούργια blocks που μας παρέχει το TIA Portal να φτιάξουμε ακόμα και μια τόσο απαιτητική εφαρμογή που στο παρελθόν θα ήταν αρκετά πιο δύσκολη προγραμματιστικά. Έως το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.